Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό βίντεο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Ένορκη διοικητική εξέταση για τα σκουπίδια στην Τρίπολη. Μπράβη, Τσιλιαδόρη και εκατομμύρια ευρώ στο κύκλωμα της ανακύκλωσης. Θωμάς Φάκλαρης. Άλλοι καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων μας. Υποσχέσεις για τρίμηνη παράταση της μετενέργειας και εξάμηνη για τις συλλογικές συμβάσεις εξασφάλισης ΓΕΣΕΕ. Στα μέσα Ιουνίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο Κορίνθου να συστήσει Επιτροπή Τουρισμού. Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, οι αλλεπάλληλες κλοπές. Για το θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων μίλησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Τάσος Κακλαμάνος μετά τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου για την επανάληψη του διαγωνισμού για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την απόφαση του Δημάρχου να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση. Μπράβη, Τσιλιαδόρη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνθέτουν το σκηνικό γύρω από την ανακύκλωση. Στελέχη ελεκτικών μηχανισμών κάνουν λόγο για μαφία σκληρότερη και επαφή των ναρκωτικών, ενώ κάποια στιγμή η εισαγγελία περιβάλλοντος έκανε λόγο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το θέμα, αν αναλογιστούμε ότι ο Δημόκριτος μέτρησε τα ποσοστά διοξινών στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου ήταν εγκατεστημένη η μονάδα ανακύκλωσης που κεγόταν επί μέρες, πνίγοντας την Αττική και συνιστά μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Η πολιτεία φυσικά και γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, δείχνει όμως να αφυπνίζεται μόνο μετά από ένα γεγονός, σαν και αυτό του Ασπροπύργου, οπότε και εξαγγέλλονται αυστηροί έλεγχοι τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά την αδειοδότηση. Όπως και στην περίπτωση της μονάδας ανακύκλωσης του Ασπροπύργου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες
πληροφορίες εντοπίστηκαν νοσοκομιακά απόβλητα, λιγμένα φάρμακα, ορυκτέλαια και μεγάλος αριθμός ελαστικών. Και ο Δημόκριτος, που μέτρησε υψηλά επίπεδα διοξινών στην περιοχή μετά την πρόσφατη πυρκαγιά της μονάδας ανακύκλωσης, ζητά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και την αποτροπή της εισόδου διοξινών στην τροφική αλυσίδα. Ο μεγαλύτερος επισημένη κίνδυνος για την τροφική αλυσίδα αφορά κυρίως τις τροφές ζωικής προέλευσης και συνιστά απαγόρευση της ελεύθερης βοσκής, σταυλισμό των ζώων και διατροφή τους αποκλειστικά με ζωοτροφές. Η παρατεταμένη βροχόπτωση δεν βοήθησε την παραγωγή βερικόκου, που φέτος είναι μειωμένη μέχρι και 80% για την αργολίδα. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του σκοφιδακίου Θωμάς Φάκλαρης, η τιμή για την ποικιλία μπεμπέκου είναι καλή λόγω ακαρπίας, η οποία όμως δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Έτσι, οι παραγωγοί και φέτος θα έχουν μειωμένο εισόδημα, αφού οι ομάδες παραγωγών και όλοι οι φορείς γύρω από την πρωτογενή παραγωγή δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να ασκήσουν πολιτική προς όφελος των αγροτών, ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν τις τιμές των προϊόντων τους και να μην βρίσκονται πρώτε τελεσμένων γεγονότων. Ξεκίνησε η φετινή συγκομιδή βερικόκο της ποικιλίας, η ποικιλία Μπεμπέκου στα Βερίκοκα. Όπως ήταν αναμενόμενο και το είχαμε πει και έχουμε έρθει και σε πολλές επικοινωνίες με το ΕΛΓΑ και με τους ανταποκριτές εδώ, η φετινή παραγωγή είναι τρομερά μειωμένη. Στο δικό μας χωριό, στο Σκαβιδάκι και στα περισσότερα χωριά. Η μείωση αγγίζει το 70 με 80%. Κυριολεκτό αυτό που σας λέω, τα βλέπω τα στατιστικά στοιχεία. Πέρσι κόψαμε 700-800 τόνους, φέτος είναι δηλωμένοι 70 με 80 τόνοι. Άντε να στην καλύτερα πάνε 100, γιατί έχουμε εξαιρετική ποιότητα, το ξανατονίζω, η ποιότητα είναι εξαιρετική. Έχουμε καλά μεγέθη, πολύ καθαρούς καρπούς, γιατί προσδοκούσαμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το βερίκοκο ήρθε αυτή η μείωση από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθημερινά, γιατί ο Μπεμπέκο είναι μια ευαίσθητη ποικιλία την εποχή της άνθησης. Όταν στην εποχή της άνθησης υπάρχουν πολλές βροχές παρατεταμένες, δυσκολεύεται και οι μέλισσες να πετάξουν, δυσκολεύεται να γίνει γονιμοποίηση. Κάποια χτύματα σε μονωμένες περιοχές λόγω του τοπικού κλίματος είχαν κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Η μείωση είναι αυτή που σας είπα όμως σε γενικές γραμμές, 70-80%. Η τιμή όμως έχει διαμορφωθεί καλή. Η τιμή, να μην παρεξηγιόμαστε, η τιμή 0,53 λεπτά για τη βιομηχανία και τα κομπόστα είναι μια καλή τιμή. Αλλά για τη φετινή χρονιά δεν είναι καλή τιμή. Γιατί? Γιατί εισόδημα αναδέντρων θα πάρουμε 5-10 ευρώ. Επειδή έχει ακαρπία. Την οποία ακαρπία δεν την καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Διότι μας δίνει στο στάδιο ακριβώς της άνθησης. Παίζουμε το σκύλο με τη γάτα, όχι στην άνθηση ή καρπίδιο. Ενώ όμως δεν ήταν ακριβώς στην άνθηση. Και τελειώσει η άνθηση και έπεσε ο καρπός. Αποέβαλαν τα δέντρα το μικρό καρπό, γιατί δεν είχε γονιμοποιηθεί. Φάνηκε στην πορεία. Και μέχρι πριν 10 μέρες ακόμα καρποί πέθαναν τα δέντρα. Έτσι όμως το ελληνικό κράτος δεν καλύπτει. Μας καλεί να πληρώσουμε τα ασφάλιστρα, αλλά δεν μας καλύπτει όταν και εμείς έχουμε την ανάγκη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μας καλύπτει τις απαιτήσεις μας. Όμως ο κόσμος τώρα κάνει το ΟΣΔΕ και καλείται να πληρώσει τα ασφάλιστρα. Γιατί δεν πληρώσει, πάνε και πιστώνει στην εφορία. Και δεν μπορεί να στρίψει. Και δεν ρωτάει κανείς, αν έχεις παραγωγή να ασφαλιστείς, έχεις αν έχεις πρέπει να ασφαλιστείς. Άρα σας το απέκλεισε το επόμενο. Μας το απέκλεισε και όχι με μία φορά, με πολλές κινήσεις. Κατέβηκε κλιμάκι εδώ, επανειλημμένα και επανειλημμένα και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να αποζημιώσουν, γιατί όχι, δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί. Ο νόμος είναι τέτοιος που τους δένει τα χέρια. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που είπαν από πέρσι ότι, όπως είχαμε και το μεγάλο πρόγραμμα για τα μανταρία με τη Μονίλια, είπαν θα κάνουν κάποιες διορθώσεις, θα κάνουν, ναι, κάνουν γενιστικές μελέτες, αναλογιστικές μελέτες. Ακόμα τίποτα. Κύριε Φάκλαρη, το χαλάζι που έπεσε πέρσι καλοκαίρι, ήταν. Ναι, ήταν 27 Απριλίου. 27 Απριλίου. Το χαλάζι που έπεσε θα αποζημιωθείτε γι' αυτά. Το χαλάζι αποζημιωθήκαμε, όντως. Αποζημιωθήκαμε. Μετά από πολύ κόπο και με πολλές επαφές, ομολογώ ήταν μια λογική αποζημίωση. Μάλιστα. Είχα μια λογική αποζημίωση το χαλάζι, πριν χαλάζι. Του Απριλίου. Στα πυρηνόκαρπα. Να ρωτήσω, τις υπόλοιπες ποικιλίες εκτός από Μπεμπέκου υπάρχουν. Διατεθούν στην τοπική αγορά. Υπάρχουν ποικιλίες και άλλες, οι καινούργιες ποικιλίες, οι μοντέρνες, οι κοκκινόσαρκες, οι οποίες κατά πλήστον πάνε εξαγωγή και εσωτερική αγορά. Έχουν καλές τιμές αυτές, έχουν ξεκινήσει οι συγκομιδίες. Ξεκίνησαν τα υπερπρόημα βερίκοκα, ξεκίνησαν και με πολύ καλές προδιαγραφές. Με ένα 80, 2 ευρώ, 1,5, 1. Τώρα βέβαια οι τιμές έχουν βυθιστεί και σε αυτά, γιατί πάνε βάση της βιομηχανίας. Αυτά είναι εξαγωγή. Η δύναμη είναι εξαγωγή με αυτά. Αλλά η δύναμη τώρα στο
Στην ποικιλία Μπεμπέκου είναι η βιομηχανία. Όλοι από εκεί πιάνονται. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι η τιμή που δόθηκε πέρσι, φέτος, συγγνώμη, η τιμή αποφασίστηκε μέσα ένα βράδυ από 4 εταιρείες. Εμείς δεν αναρωτηθήκαμε, μας είπαν πάρτε αυτή τη τιμή και αυτή είναι. Σας αρέσει, σας αρέσει. Με ποιο σκεπτικό ή με ποιο λόγο, βγάλανε. Θεμητός ανταγωνισμός, αθέμητος ανταγωνισμός. Εμείς όμως αισθανόμαστε αδικημένοι ως ότι υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν φορείς, έχουμε οργανώσεις. Να έρθουμε και εμείς μια φορά σε ένα στον κύριο τραπέζι να ερωτηθούμε, να ακούστε, να πούμε το πρόβλημά μας και ας μην ακουστούμε. Αυτό οφείλεται στους τοπικούς παράγοντες. Εδώ αυτό... δεν έχετε κάτι σε ένα τραπέζι να δείτε τι γίνεται. Και ως προς το πορτοκάλι και ως προς το πανεπιστήμιο. Αυτό γίνεται πάντα. Και όταν έχει. Ναι. Και προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν. Αυτός είναι ο τρόπος για να εκμεταλλεύεται πάντα τον αδύνατο. Μάλιστα. Τον αδύνατο. Φτάσαμε όμως και σε αυτές τις τιμές, διότι έχουν έρθει πριν από 3-4 χρόνια σειρά ετών που είχαν το προϊόν το Βερίκο, το είχαν ξεφτελήσει. Και πολλά δεν εκδηλώθηκαν. Με προσοχή να πάνε σε κάποιες άλλες φυτεύσεις, σε κάποιες άλλες ποικιλίες για κάτι καλύτερο. Γι' αυτό φτάσαμε και τώρα στη μεγάλη έλλειψη παραγωγής. Είναι και αυτός ο παράγοντας. Είναι ένας παράγοντας, πολλά δέντρα εγκαταλείφθηκαν από τις προηγούμενες κακές χρονιές. Όσον αφορά τις τιμές. Οι άλλες καλλιέργειες απέδωσαν. Οι άλλες καλλιέργειες απέδωσαν, ξέρετε τις τιμές με τα συμπεριδή τι γίνεται. Το πρωτοκάλι 10-12 λεπτά. Ο κόσμος δεν παίρνει εισόδημα και η μοιραία τα εγκαταλείπει. Σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα. Και μοιραία ο κόσμος θα εγκαταλείπει. Τι θα γίνει, από πού θα έρθει εσύ, πώς θα ζήσει, δεν ξέρω. Μας στέλνουν εχμαλώτους. Μας στέλνουν να έχουμε ταπεινούς, να έχουμε το κεφάλι χαμηλά και να μην μιλάμε. Και αυτό δεν είναι μόνο, να μην λέω τώρα μόνο στους αγρότες. Βλέπω όλα τα επαγγέλματα. Την Ελλάδα δεν θέλουν καταδικασμένη. Κακά τα ψέματα. Και πάλι λέω ότι εξελίσσεται ομαλά όμως, έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγο να έχουμε και προβλήματα, διότι είναι πολύ λίγες ποσότητες. Έχουμε φοβερή ποιότητα. Πιστεύω σε λίγες μέρες να ολοκληρωθεί η παραγωγή. Είμαστε και πρώιμοι λόγω ότι εγώ είμαι της παραγωγής. Υποσχέσεις για τρίμηνη παράταση όσον αφορά τη μετενέργεια των εργαζομένων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου και εξάμηνη για την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων πήρε η διοίκηση της ΓΕΣΕ κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον αρμόδιο υπουργό Πάνο Σκουρλέτη. Είχε η Εκτελεστική Επιτροπή επισκέφθει τον κύριο Σκουρλέτη για το θέμα της μετενέργειας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τελειώνουν 30 του μήνα. Και επειδή η κυβέρνηση ασχολείται τώρα με άλλα πράγματα και δεν ασχολείται τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ασχοληθήκε ποτέ με αυτά τα πράγματα εδώ που τα λέμε, η Εκθεσιακή Επιτροπή αποφάσισε να επισκεφθεί τους κουλέτες, να δοκιμαστεί ότι τέλος του μήνα τελειώνει το θέμα της μετανοίας των συλλογικών συμβάσεων. Που σημαίνει ότι το επίδομα γάμου, το επίδομα των παιδιών και το επίδομα άδειο και κάποιες άλλα πράγματα που παίρνουν ο κόσμος δεν θα μπορεί να τα πάρει. Μας είπε ότι θα το βάλει. Ότι θα δώσει τρίμηνη παράταση για τη μετενέργεια και εξάμηνη για τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή θα το περάσει σε ένα νομοσχέδιο που θα γίνουν από τα ΑΜΕΑ εντός του μηνός. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβει, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να το κάνει και 5 και 10 του Ιούλη. Θα δώσει μέχρι 31 το Σεπτέμβρη του άλλου αυτού για τη μετενέργεια και 6 μήνες θα δώσει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ελπίζουμε να γίνει αυτό, γιατί μετά, κυρία Κουρταλή, τα πράγματα θα είναι τραγικά όπως είναι και στην υπόλοιπη ζωή. Πόσο κάτω δηλαδή θα πέσουν τα εισοδήματα κάποιου που δεν θα έχει μετενέργεια, δεν θα έχει επίδομα γάμου, δεν θα έχει επίδομα παιδιά. Κυρία Κουρταλή, δεν είναι μόνο ότι θα πέσει κάτω τα χρήματα που παίρνει, θα μειωθεί. Δεν θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα παίρνει όποιον θέλει και ό,τι θέλει, γιατί υπάρχουν και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Γιατί αυτά πέρασε πριν από λίγο καιρό ο κ. Σκουρλέτης, που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει κάποιον να δουλεύει 8 ώρες ή 2 ώρες. Αυτά δεν τα είπαμε και δεν τα βγάζουμε και στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποτε η υπομονή έχει τα ωριά της. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αφήνεις ελαστικές μορφές απασχόλησης, που σημαίνει ότι μπορεί να δουλεύεις από το πρωί μέχρι τη νύχτα και να παίρνεις 15 ευρώ και να μην ασχολείσαι με κάποια θέματα τα οποία είναι κατακτήσεις των εργαζομένων. Δεν είναι κατακτήσεις ούτε του Χ ούτε του Ψ. Από ό,τι κατάλαβα, πήρατε τη διαβεβαίωση, αλλά δεν είστε σίγουροι μέχρι να το δείτε, γιατί είπατε ότι μας είπε ότι θα δώσει παράταση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να παίζει, κυρία Κουρταλή, ο κύριος Σκουρλέτης, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα δεν είναι κανείς σίγουρος για τίποτα σε αυτή τον κόσμο. Δείτε σε λίγο. Επιστρέφουν στο πατρικό λόγω κρίσης. Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής εισφορών στον ΟΓΑΤΟ. Μέχρι την 3η 30 Ιουλίου του 2015 παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής των εισφορών των τριμηνίων δόσεων της παλαιότερης ρυθμίσης του νόμου 3943 του 2011 που έλεγε στις 15 Ιουνίου του 2015 σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΟΓΑΤΟ.
Με απόφαση της διοίκησης του ΟΓΑ, ο οργανισμός θα δέχεται πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015, χωρίς να χάσουν οι ασφαλισμένοι το δικαίωμα της ρύθμισης ή να έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώνουν τις εισφορές τους μέσω του συστήματος Δίας σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, πρακτορείο ΕΛΤΑ, αγροτικό διανομέα ΕΛΤΑ με τις ειδικές ειδοποιήσεις που θα έχουν ήδη αποσταλεί. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Ναυπλίων έχει πολλές δράσεις, τις οποίες δεν κάνουμε συνεχεία αναφορά, δήλωσε κατά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτρης Κοστούρος, αφού είναι πεποίθησή μας ότι το αυτονόητο δεν πρέπει να γίνεται σημείο αναφοράς και ίσπραξης πολιτικού ωφέλους για μας. Όπως έχω αναφέρει, υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Ο ένας δρόμος, και θα ήθελα λίγο να το φανταστείτε, θα ήταν ξεκινώντας να πούμε τι έχεις εσύ, κοινωνικό πρωτοπολείο, είσαι ο κάθε συλλογός. Ναι, θα φτιάξουμε εμείς δικό μας. Ξέρετε ότι είναι αρκετά. Και ο Δήμαρχος θα μοιράζει μακαρόνια. Θα μοιράζει φακές. Και στις εκλογές θα πηγαίνει το ίδιο χέρι που έδωσε τις φακές, θα το δίνει και θα λέει θυμάσαι τις φακές. Τι είσαι στη Σιτιό. Εμείς στη Σιτιό. Τους πεινασμένους, αυτούς που έχουν χτυπηθεί από την ανθρωπιστική κρίση, εμείς θα τους ταΐσουμε. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. Είναι ο δρόμος που δεν έχουμε επιλέξει. Λειτουργήσαμε εκεί που έπρεπε να λειτουργήσουμε. Με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδρύσαμε κοινωνικές δομές όπου δεν υπήρχαν και αυτές που ήταν τις αξιολογήσαμε και τις στηρίξαμε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που προς τιμή του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν όλες ομόφωνες. Να σας πω μόνο ότι το προηγούμενο διάστημα ιδρύθηκε κοινωνικό φαρμακείο και λειτουργήσε, το οποίο δίνει πρόσβαση σε όλους τους ανασφάλιστους και άπορους, σε φαρμακευτικό υλικό, σε υγειονομικό υλικό, λειτουργεί βοηθητικά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς και έχουν οι άνθρωποι που είναι εκεί και είναι υπάλληλοι του Δήμου, έχουν βοηθήσει σε μια σειρά εξετάσεων δωρεάν. Ιδρύσαμε κοινωνικό φροντιστήριο. Αν είδατε εσείς ποτέ τον Δήμαρχο να μοιράζει φάρμακα, να μου το πείτε. Γιατί σήμερα πιο ξύλινα και λαϊκίστικα πράγματα δεν άκουσα εδώ πέρα. Αν έτσι ήθελαν κάποιοι να διαπραγματευτούν το συσίτιο, κατάλαβαν και κάποιοι άλλοι. Να ακούσουν να είμαι και με τον πυροσβέστη και με τον αστιφύλακα και με τον ορέστη μαζί. Να πατάω σε όλες τις βάρκες. Αν αυτό θέλουν και κουβέντα του συσίτιου. Το Δήμο δεν είναι να μοιράζει φάρμακα στους απόλους και στους αγκυπόρους. Ιδρύσαμε κοινωνικό φροντιστήριο, 300 οικογένειες αυτά τα 2,5 χρόνια. Τι είδατε από το κοινωνικό φροντιστήριο? Είδατε δελτίο τύπου αρχίζουν οι εγγραφές, δελτίο τύπου τελειώνουν οι εγγραφές. Ούτε με τα παιδάκια μαζί, ούτε με τις οικογένειες μαζί, 300 οικογένειες γλίτωσαν τα έξοδα του φροντιστηρίου. Εκδηλώσεις. Να μην αρχίσω να απαριθμώ πόσες φορές μαζεύτηκαν από ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη, παιχνίδια και μοιράστηκαν με τον τρόπο που έπρεπε να μοιραστούν. Να μην πω πόσες φορές κλήθηκαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Γιατί όταν εμείς μιλάμε για Εκκλησία, έχουμε τον απαραίτητο σεβασμό και το αναφέρουμε. Και θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι αυτό που δεν μπορεί παρά να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία της σωστής διανομής σε όλα αυτά τα είδη. Πόσες φορές κλήθηκαν οι ιερείς οι οποίοι παράγουν φιλανθρωπικό έργο να πάρουν διάφορα για τις ενορίες τους. Ειλικρινά δεν θα είχα την ευκαιρία να το πω. Μου τη δίνουν τώρα. Ναι. Φτάνουμε σε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το δούμε, έχει ψηφίσει για μια άλλη δομή που λέγεται Κοινωνικό Ιατρείο. Θα το δούμε και αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ σήμερα. Αργοπορημένα, αφού βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιουνίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίου να συστήσει διακομματική επιτροπή τουρισμού με τη συμμετοχή και φορέων της πόλης για να προωθήσει θέματα του τουρισμού. Μάλλον η απόφαση ήρθε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, αφού ήδη υπάρχουν διαδικαστικά προβλήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της πόλης και όχι μόνο. Και ως
όσο και αν φαίνεται περίεργο, εντάξει δεν θέλω να πω μια λέξη όσο και αν φαίνεται αστείο, που έτσι είναι, αντί να προγραμματίζουμε από το Σεπτέμβριο του 2014 για το καλοκαίρι του 2015, όπως γίνεται και όπως πρέπει να γίνει, εμείς αποφασίσαμε στο Δήμο Κορινθίων να κάνουμε εχθές, που είχε Δημοτικό Συμβούλιο, μια επιτροπή διακομματική, και όχι μόνο διακομματική, αλλά περιλαμβάνει μέσα και ξενοδόχους και εστιάτορες, μιλάω για τα προεδρία τους βέβαια. Διακομματική επιτροπή και φορείς λοιπόν. Για τον τουρισμό, για την πόλη της Κορίνθου, ο οποίος θα ξεκινήσει να συνέρχεται, θα συνέλθει για πρώτη φορά σε σώμα τη Δευτέρα, για να ξεκινήσει να προλάβει την καλοκαιρινή σεζόν. Ποια καλοκαιρινή σεζόν, η οποία είναι μπροστά μας. Αν είναι δύο μήνες, γιατί ξέρεις καλύτερα από όλους και εγώ όπως και εσύ ότι μετά τις 17-18 Αυγούστου το καλοκαίρι τελειώνει, γυρίζουν όλοι στα σπίτια και σιγά σιγά περιμένουν να ανοίξουν τα σχολεία. Άρα λοιπόν μιλάμε για 40-45 μέρες, τι υποδομές μπορεί να γίνουν σε αυτή την πόλη σε 45 μέρες, τι παραλίες μπορούν να φτιαχτούν για να πάρουμε γαλάζιες σημαίες σε 45 μέρες και πάνω απ' όλα να σου πω το βασικό. Διάβαζα πριν από λίγο ένα mail, μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, ο οποίος λέει ήρθε σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο της Κορίνθου ότι την Κυριακή μεθαύριο στις 21 του μηνός έρχεται ένα κουραζιερόπλοιο με 1000 τουρίστες οι οποίοι θα κατέβουν στην πόλη της Κορίνθου. Λοιπόν ο κύριος Γιώργας λέει το εξής, ότι εμείς καλοδεχόμενο το καράβι, τα μαγαζιά όμως δεν μπορούν να ανοίξουν γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία ανοίγουν 7 Κυριακές το χρόνο. Αυτή η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται μέσα. Είναι, ξέρω εγώ, λέει ακριβώς ποιες Κυριακές πέρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι κάποιες Κυριακές πνεύματος. Για να αλλάξει λέει αυτή η νομοθεσία πρέπει ο αντιπεριφερειάρχης να το κάνει στο Γενάρη. Εάν δεν αλλάξει το Γενάρη πάμε για του χρόνου. Όποιος λοιπόν αποφασίσει να ανοίξει, αυτό το λέει το βελτίο τύπου, δεν το λέω εγώ, όποιος λοιπόν αποφασίσει να ανοίξει την Κυριακή το μαγαζί του, θα το ανοίξει με δικιά του ευθύνη και έχει μέσα την συγκεκριμένη νομοθεσία και τις χειρώσεις που μπορεί να του επιβάλλει ο νόμος. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι αστεία πράγματα για μια πόλη 30-40.000 κατοίκων με ένα τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο, με πολλά δεκάδες μαγαζιά τα οποία περιμένουν αγωνίως να επιβιώσουν. Και μιλάμε ότι στις αρχές του Ιουλίου ξεκινάμε την καλοκαιρινή σεζόν εμείς για 40 μέρες χωρίς καμία υποδομή και σχεδόν σε ένα καράβι με 1000 άτομα που θα έρθει την Κυριακή θα το χαιρετήσουμε με μαντήλια, θα του κεράσουμε κάνα καφεδάκι, κάνα νερό και θα τους διώξουμε αδιάβαστος όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν μπορεί να γίνει τουρισμός και καμία πόλη δεν μπορεί να δει προκοπή, όχι Κόρυφος, όποια και να είναι. Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν. Νομίζω ότι όχι μόνο συντονισμός, χρειάζεται επιτέλους πολιτική βούληση. Χρειάζεται επιτέλους, Κατερίνα, χρειάζεται πολλά. Όταν τσακώνονται εδώ και ένα χρόνο σαν τα κοκόρια και τα έχει ζήσει, τα ρεπορτάζ μας έρχονται από το Δήμο Κορινθίων ασταμάτητα και από τους μεν και τους δέντεν και δέντεν και τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Και τώρα κάθονται να κάνουν διακομματική και προς τιμή της κυρίας Χρυσταράτσα, τη Δημάρχου, η οποία έχει παλέψει, έχει κάνει μερίδες χωρίς νόημα. Δυστυχώς έτρεχε και τώρα την βάζουν ξανά επικεφαλής. Εγώ πιστεύω ότι κακό της κάνουν με το να της δώσουν μια επιτροπή στα μέσα του καλοκαιριού για να προλάβει να κάνει 30 μέρες τι. Άμεση ήταν η αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Εργολήτα Στάσου Χιβηδόπουλου στο αίτημα των κατοίκων να φτιαχτεί ο δρόμος των 100 περίπου μέτρων που οδηγεί στο κέντρο υγείας Λιγουριού, αφού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενοφόρων και όσων κινούνται από Ναύπηλο προς Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία όσο λεπτά και να είναι, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Για να εξηγήσω τι εννοώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί οδικό δίκτυο, δημοτικό οδικό δίκτυο. Εμείς από την πρώτη στιγμή που υπήρξε το δημοσίευμα στα μέσα, στο Facebook συγκεκριμένα, στα ιδιωτικά μέσα δικτύωσης, ενδιαφερθήκαμε αμέσως. Επισκέφθηκε την περιοχή κλιμάκιο δικών μου μηχανικών, με επικεφαλή την κυρία Καχρημάνη, κατέγραψαν το συγκεκριμένο κομμάτι, πραγματικά είναι 100-150 μέτρα. Αυτή τη στιγμή σε εργολαβία η οποία είναι σε εξέλιξη, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάμε να καλύψουμε το συγκεκριμένο σημείο. Παρότι είναι δημοτικό. Απλά, ακούστε, το κέντρο υγείας, για να σας πω την πραγματική εικόνα την οποία είδα και εγώ μέσα από τις φωτογραφίες που με έβγαλε συνάδελφοι. Το κομμάτι που είναι από το κέντρο υγείας προς το αρχαίο θέατρο δεν έχει προβλήματα. Το κομμάτι που έχει όμως από το αρχαίο θέατρο, από το κέντρο υγείας προς το Λιγουριό, έχει πραγματικά προβλήματα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα το καλύψουμε. Επειδή όμως πολλά προβλήματα έχει και η συνέχεια του δρόμου αυτού, που είναι μέσα στο Λιγουριό, αυτό δεν θα το καλύψουμε. Και δεν το καλύψουμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εργολαβία γιατί είναι δημοτικός ο δρόμος. Όμως το κομμάτι για λόγους ασφαλείας του κέντρου υγείας και για την ασφάλεια
των εργαζομένων εκεί, αλλά και των επισκεπτών, είτε από το Λιγουριό είτε από οπουδήποτε αλλού. Θα το κάνουμε άμεσα και το άμεσα είναι στις επόμενες ημέρες. Το πρόβλημα με τα επαναλαμβανόμενα σοβαρά κρούσματα κλοπών από τους γνωστούς άγνωστους στο Δήμο Τρίπολης έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Τρεις Παπαδημητρίου στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος θα πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη και στο αρμόδιο Υπουργείο. Αγανακτισμένος, ο Γιάννης Λάζαρης από τη Μαντινιακή Συμπολιτεία είπε ότι σε λίγο θα κλέψουν και το άγαλμα Κολοκοτρώνη. Ενώ ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι έγινε διάρρηξη στα σπήλαια κάψια, έκοψαν καλώδια, πήραν όλα τα σίδερα και ότι πριν από 4-5 μέρες επίσης έγινε διάρρηξη στην καταβόθρα του Κανατά. Θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα που έθεσε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, το οποίο θεωρώ ότι δεν πρέπει να το περάσουμε ούτε επιδερμικά, ούτε έτσι πρόχειρα. Το θέμα αυτό με τις επαναλαμβανόμενες ληστείες, να το πω έτσι, από αυτές τις ομάδες που δουν ανεξέλεγκτα, που γίνει να γίνει πλέον ρέλα από τη γνωστή φάρμα στην κοινωνία μας. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς εδώ πέρα θα πρέπει να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε ως προς την θωράκιση τόσο του Δήμου και των κομμών του, αλλά και τους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν, αφού αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος για τις ζημιές και για το κάψα και για, για την καταβόθρα Κανατά και όλες αυτές, και όλο αυτό το διάστημα και χρόνια πολλά που γίνεται αυτό το πράγμα και στους συμπολίτες μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Τουλάχιστον να βγάλουμε προς τα έξω το πρόβλημα αυτό, να το δημοσιοποιήσουμε και να θέσουμε πρώτων ευθυνών τους, τους αρμόδιους, όχι μόνο φορείς, αλλά και τα αρμόδια υπουργεία. Σήμερα είχα μία επαφή με την ασφάλεια, την ασφάλεια της Τρίπολης, όπου μέσα από τη συζήτηση προέκυψε το εξής θέμα, ότι μπορούν οι συμπολίτες να βοηθήσουν στο ελάχιστο που μπορούν να βοηθήσουν όταν βλέπουν άσκοπες και περίεργες κινήσεις αυτών των γνωστών άγνωστων αυτοκινήτων που κάνουν αυτές τις ιστορίες. Και με μία κρίση στο 100 να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να προλαμβάνουμε μία κατάσταση. Και βέβαια εγώ από τη στιγμή ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να μελετήσουμε το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Όχι μόνο για τις ζημιές μας που έχουμε υποστεί ως Δήμος, αλλά και για την κάλυψη των πολυσυμπολιτών μας. Και βέβαια, να απευθυνθούμε και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου να γνωστοποιήσουμε το θέμα αυτό, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομίας. Θεωρώ το σύστημα και το όλο, η όλη κίνηση που γίνεται η συναλλαγή έχει κάποιο κενά. Θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, και εσείς με την δική σας την ιδιότητα ως λογιστής και ως οικονομολόγος να μπορέσουν αυτά τα κενά, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τους βάλουμε στο τρυπάκι, να το πω έτσι λαϊκά, ώστε κάπως να συμμαζέψουν την κατάσταση. Ο κόσμος έχει αναπτύσσει. Δεν πάει άλλο. Και να καθόμαστε εμείς ως θεατές. Ζωφερή είναι η εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας που παρουσιάζεται σε δημοσίευμα του Bloomberg. Το οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων εστιάζει στην έξαρση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και στην τάση των νέων ανθρώπων να επιστρέφουν πίσω στους γονείς τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον Bloomberg, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που οθούν τους νέους να επιστρέφουν στο πατρικό τους. Πρώτον, μηδενικές προοπτικές εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από τους μισούς νέους κάτω των 25 δεν εργάζονται, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς συμβιβάζονται με το παιδικό τους δωμάτιο. Δεύτερον, υπογεννητικότητα. Οι Έλληνες απλά δεν κάνουν παιδιά. Και ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει, η δημιουργία οικογένειας είναι ακριβή υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός γίνεται όλο και πιο μεγάλος ηλικιακά, γεγονός που οδηγεί στη συρρήκνωση
τη εργατική δύναμη, η οποία επομίζεται το κόστο των συντάξεων. Όταν ένα νέο φύγει από το σπίτι του, μεγάλωσε για να μείνει μόνο του, είναι σαν να ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο τη ζωή του. Όταν ξαναγυρνάει στο σπίτι των δικών του, είναι σαν να ζητά απελπισμένα βοήθεια. Και στην Ελλάδα αυτό πλέον είναι ο κανόνα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία και την ύφεση με τον τρόπο που αυτέ οι δύο μεταβλητέ επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ο αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μένουν μόνοι του έχει εκτοξευτεί στο 2010, όταν η μεσογειακή χώρα χτυπήθηκε από την κρίση. Το ποσοστό των παιδιών που μένουν στο πατρικό του και είναι από 18 έως 34 ετών έχει ανέβει στο 63,5% σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat. Περισσότεροι από του μισού Έλληνε τη ηλικία 25 έως 34 ετών ζουν στο σπίτι των γονιών του, προστίθεται στο άρθρο. Η μοναδική χώρα με μεγαλύτερα ποσοστά από την Ελλάδα είναι η Ιταλία, όπου σύμφωνα με τον Bloomberg, η υπέρμετρη αγάπη των παιδιών για τι μητέρε του είναι παροιμιώδη. Επανέρχεται προφανώς ο υπάρχουν προδιετίας νόμους για τα μπιλιέτα που θα αποστέλλονται στα σπίτια των ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων με αίτημα την άμεση ασφάλισής τους, αφού κατά τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές έχει προϋπολογιστεί μεγάλο κονδύλι από αυτό το μέτρο. Την ίδια στιγμή, πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα παραμένουν ανασφάλιστα στη χώρα μας, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμπλοκής σε περίπτωση ατυχήματος είναι ορατός. Ωστόσο, υπάρχει έντομη οσμή στην αργολίδα για απάτη με ασφαλιστική εταιρεία που χρήζει προσοχής. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί εδώ και περίπου 2-2,5 χρόνια. Βεβαίως σε ένα κομμάτι του έμεινε τελείως στο θεωρητικό, στα χαρτιά μόνο, δεν προχώρησε η υλοποίησή του. Αυτό αφορά στο ότι όποιο αυτοκίνητο έχει πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υποτίθεται ότι ο κράτος θα έκανε την ταυτοποίηση των στοιχείων και θα έστελνε αυτοματοποιημένα συστημένες επιστολές, οι οποίες θα είχαν μέσα πρόστιμο ανάλογα τη χρήση, ξεκινώντας για τα μηχανάκια στα 250 ευρώ, για τα γιοταχή αυτοκίνητα 500 και από εκεί πάμε λέγοντας για φορτηγά κτλ. Αυτό το μέτρο λοιπόν έμεινε στη θεωρία. Βεβαίως η κατάσταση οικονομική που υπάρχει στο γενικότερο πλαίσιο δεν επέτρεπε ένα τέτοιο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για άνω του 1 εκατομμυρίου οχήματα τα οποία είναι ανασφάλιστα, φαντάζεστε τα πρόστιμα γιατί τρομακτικά ποσά μιλάμε. Μπορεί να κάνει καθένας τους πολλαπλασιασμούς και να καταλάβει. Αυτή τη στιγμή, μέσω της όλης διαδικασίας για την συμφωνία με τους εταίρους, τους θεσμούς κτλ., έχει υπάρξει μια υποσημείωση μέσα στην πρόταση που έχουμε κάνει προς τους θεσμούς ότι θα γίνει ένας έλεγχος αυτός, και ο οποίος θα αποφέρει μέσα στον επόμενο χρόνο 140 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποια διαδικασία και με ποιες προϋποθέσεις θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο προσπαθούν να ξαναφέρουν πάλι στο προσκήνιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όποιο αυτοκίνητο βρίσκεται πραγματικά σε κυκλοφορία, δεν είναι δηλαδή κλειδωμένο σε κάποιο γκαράζ ή είναι σε αχρηστία ή και δεν ξέρω σε ποια άλλη κατάσταση, πρέπει να το επισημάνουμε ότι πρέπει να έχει απάνω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τελευταίως, έχουμε δει και στην περιοχή μας πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά ατυχήματα. Σε μερικά από αυτά, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εμπλέκονταν και οχήματα τα οποία ήταν ανασφάλιστα. Και οι συνέπειες, καταρχάς, να πούμε τα διοικητικά πρόστιμα ότι είναι τεράστια. Μιλάμε ότι δεν είναι τα 500 ευρώ εάν σε σταματήσει η τροχιά στο δρόμο που είναι ανασφάλιστο. Ακριβώς. Μιλάμε για άνω των 1.500 ευρώ πρόστιμο. Αφαίρεση για 2 χρόνια άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος οδήγησης. Και σαφώς υπάρχει και αυτόφορη διαδικασία σε περίπτωση εμπλεκόμενου με τραυματισμούς κτλ. Συν μετά από εκεί και πέρα, εάν είσαι υπαίτιος ένα ατύχημα και είσαι ανασφάλιστος, σαφώς βέβαια εμπλέκεται, υποτίθεται, το επικουρικό κεφάλαιο για να σε καλύψει, αλλά εφόσον πληρώσει το επικουρικό κεφάλαιο κάποιο ποσό, αυτό θα γυρίσει και θα το ζητήσει από τον εμπλεκόμενο. Καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες στην περιουσία. Ακριβώς. Στην περιουσία λοιπόν του καθενός εμπλεκόμενου σε ένα τέτοιο ατύχημα, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Και σαφώς είναι το πιο απευκταίο σενάριο το οποίο θα μπορούσε να του συμβεί. Οπότε η σύσταση που θα πρέπει να γίνει, ας πούμε, προς όλους είναι η προσοχή του να ελέγχουν κατά πόσον είναι ασφαλισμένοι και να ελέγχουν πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους, να τα ανανεώνουν εγκαίρως, ούτως ώστε να μην έχουν συνέπειες σοβαρές από την κυκλοφορία τους ως ανασφάλιστοι. Και να πούμε ότι πλέον γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών η ασφάλιση. Οπότε δεν μπορεί και κάποιος να. Εδώ πλέον.
Ακριβώς, ακριβώς. Καταρχάς, πριν από ένα μήνα θεσπίστηκε και μία καινούργια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να μπαίνει ο καθένας με το άφημί του και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και να διαπιστώσει κατά πόσον είναι όντως ασφαλισμένος. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάει σε κάποιον συνάδελφο και να έχει δώσει τα χρήματά του. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εμπιστοσύνη για τη συναλλαγή την οποία έχει γίνει, κάλλιστα με πάρα πολύ εύκολο τρόπο μπαίνει στην ιστοσελίδα του επικουρικού κεφαλαίου και από εκεί πληκτρολογώντας το αφημί του και τον αριθμό της κυκλοφορίας του, βλέπει κατά πόσον το ασφαλιστήριο το οποίο έλαβε είναι έγκυρο. Γιατί και η αστυνομία πλέον δεν μένει μόνο στο χαρτί το οποίο θα του δείξει ότι έχεις πληρώσει τα ασφάλιστρα ή ότι έχεις λάβει σαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κάνει και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση για το κατά πόσον το όχημα κυκλοφορεί με πραγματική ασφάλεια. Μάλιστα. Αλλά το λιγότερο που έχει να πληρώσει κανείς το ασφάλιστρό του, προκειμένου να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Σαφώς αυτή τη στιγμή έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια ότι έχει γίνει μια τεράστια μείωση στο κόστος των ασφαλίστρων. Ήταν κάποια στιγμή, μπορεί να θεωρούταν όντως υπέρογκο κάποιο ποσό το οποίο να μπορούσε να το κρατήσει κάποιος. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το κόστος έχει υποχωρήσει τόσο πολύ που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πληρωμή του συμβολίου του. Σαφώς. Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν υιοθετήσει την τρίμηνη ασφάλιση, η οποία δεν επιφέρει κάποια επιβάρυνση στο κόστος του συμβολαίου. Δηλαδή, έχουν όλοι αποδεχτεί πλέον την ατμόσφαιρα και την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Αντιλαμβανόμενοι αυτό, έχουν κρατήσει και το τρίμηνο συμβόλαιο πλέον. Και παρόλα αυτά, στην περιοχή μας πόσο ανασφάλιστα περίπου υπολογίζεται να είναι? Στην Ελλάδα είναι ένα εκατομμύριο. Στην Ελλάδα είναι ένα εκατομμύριο. Στην Αργολίδα πιστεύω ότι είναι αρκετά λόγω της φυσιογνωμίας. Δηλαδή ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά αγροτικά οχήματα, τρακτέρ, τα οποία στην πλειονότητά τους, λόγω του ότι κυκλοφορούν σε αγροτικούς δρόμους, το 90% των μετακινήσεων τους είναι σε αγροτικούς δρόμους, αυτοί οι άνθρωποι δεν ασφαλίζονται κατά κύριο λόγο. Επίσης και πάρα πολλά μηχανάκια. Για τους ίδιους λόγους. Δηλαδή, επειδή τα χρησιμοποιούν για πολύ κοντινές μετακινήσεις, θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο το να ασφαλιστούν. Αυτό δεν μπορούμε να το. Το βλέπουμε καθημερινά τριγύρω μας. Τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει τώρα τελευταία φαίνεται πόσο επικίνδυνο είναι, ακόμα και στο 2 τετράγωνα πιο κάτω. Να θες να πας, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι μια τέτοια μετακίνηση. Γεμάτη από κόσμο ήταν σήμερα η παραλία του Κιβερίου, παρόλο που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών. Από τη μία, η άψογη διαμόρφωση που έκανε ο Δήμος Άργους με κοινών, από την άλλη, η δωρεάν παροχή ξαπλώστρας και ομπρέλας, προφανώς κάνουν τους λουόμενους να προτιμούν την όμορφη παραλία. Ωραία, πολύ. Έχετε ξεκινήσει μπάνια πολύ καιρό? Πρώτο μου. Πρώτο? Ωραία. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ επίσης. Τα πρώτα μας μπάνια. Είστε από εδώ, από το Κιβέρι? Κιβέρι. Πώς σας φαίνεται η παραλία έτσι που έχει διαμορφωθεί? Πολύ ωραία. Όπως κάθε χρόνο. Έχει κόσμο, έχει? Έχει. Τραβάει κόσμο τα τελευταία χρόνια, έτσι? Βέβαια. Νομίζω στη διαμόρφωση της παραλίας, ομπρέλες, αυτά. Έχει φτιάξει, δηλαδή έχετε και τον παράκι εδώ? Βέβαια, όλα. Ξεκίνησε στα καλοκαιρινά σου μπάνια? Σιγά. Πώς έχεις κάτι? 5-6. Πάντα εδώ στο Κιβέρι? Ναι, κάθε χρόνο. Γιατί? Έτσι είναι ωραία. Τι σου αρέσει? Εδώ, το μέρος, το χωριό, όλα ωραία. Έχει και ωραία διαρρύθμιση τώρα πλέον με εξαπλώστρες. Ναι, βέβαια, ναι. Και το παράκι εδώ? Πολύ ωραίο, ναι. Έχει μουσικούλα, έχει τα πάντα, δροσερά. Όλα ωραία. Πάντα Κιβέρι. Γιατί μας βολεύει και το λεωφορείο και είναι και ωραία. Ωραία παραλία. Έτσι. Ναι. Τώρα τελευταία διαμορφώθηκε. 2-3 χρόνια. Έχει και τον παράκι. Έχει και το μαγαζί, εντάξει. Ναι. Τι σας προσφέρει? Τα πάντα. Και καλή μουσική? Δεν ξέρω, για βράδυ δεν έρχομαι βράδυ. Όχι, για τώρα λέω. Ναι, ωραία, εντάξει. Είναι πολύ ωραία η θάλασσα. Είναι. Πολύ καθαρή, είναι ό,τι πρέπει βασικά. Έχεις την ομπρελίτσα σου? Αυτά είναι. Είναι δωρεάν, έτσι? Ναι, εννοείται. Τι είναι? Δωρεάν είναι. Αυτό είναι σημαντικό? Πιστεύω για την εποχή μας πως ναι. Γιατί να πληρώσεις ξαπλώστρα, ομπρέλα. Ναι, γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ, ας πούμε. Τι να πω. Ευχαριστιέται. Εννοείται. Ναι. Καλύτερο είναι. Είναι πολύ καλύτερο, όχι λίγο. Ναι. Βλέπουμε και πολύ κόσμο. Έχει κόσμο κάθε μέρα, αυτό βλέπω κι εγώ. Αυτό καλό για τον τόπο σας. Καλό, πολύ καλό.
Το διαμόρφωσε ο Δήμος με τις ομπρέλες. Ναι. Με προβολή βίντεο με τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με ομιλίες και βραβεύσεις φορέων και ατόμων που συνέβαλαν στην ιδέα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ολοκληρώθηκε η γιορτή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παράρτηματος Ναυπλίου την Κυριακή το απόγευμα στο Βουλευτικό. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ανεκλεγής Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ελλάδος Αντώνης Αυγερινός, που δεν παρέλειψε να μιλήσει για την κακοδιαχείριση του φορέα από τον προκάτοχό του που πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με μία θητεία περίπου 150 ετών είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό σωματείο σήμερα στην Ελλάδα. Ο κύριος λόγος ύπαρξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι η συμπαράσταση στον ανθρώπινο πόνο, στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο, οποτεδήποτε και αν χρειαστεί να προστρέξει για βοήθειά του. Και πάρα πολλές φορές έχει αποδείξει διαχρονικά στις μεγαλύτερες ιστορικές στιγμές της Ελλάδος ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν παρόν. Είτε πόλεμοι, είτε λοιμοί, είτε μεγάλες συμφορές, είτε αρρώστιες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πάντοτε στο πλάι των πασχόντων συνανθρώπων μας. Και βεβαίως, εκτός της εσωτερικής παρουσίας του, δηλαδή εντός της Ελλάδος, συμμετέχει και σε όλες τις διεθνείς αποστολές, ο Σάκης αυτό απαιτείται. Σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρέπει να τονίσω και χαίρομαι που είστε εδώ, αλλάζει σελίδα. Αλλάζει σελίδα, αλλάζει πορεία. Η πορεία πλέον είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με τα ιδανικά αυτά τα οποία άφησε παρακαταθήκη ο μεγάλος ιδρυτής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο νομπελίστας μάλιστα Ερίκος Ντινάν. Και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτά τα ιδανικά, διότι ο κόσμος στις δύσκολες αυτές στιγμές προστρέχει στη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε δίπλα του, θα είμαστε δίπλα του, ξέρουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, όμως θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει μυστικό ή μαγικό στη συνταγή της επιτυχίας. Μόνο η σκληρή δουλειά ανθρώπων που εμπνέονται από μια αποστολή ζωής, μακριά από εξωτερικά ψημίθια, δόξας, πλούτου και πρόσκαιρης δημοσιότητας. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά για να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών των 15.000 περίπου έθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είτε αυτοί είναι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, είτε κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνικές λειτουργές, είτε επίσης σαμαρίτες και σαμαρίτισες. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι σε όλους τους ερυθροσταυρίτες και ερυθροσταυρίτισες να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Και αυτό θα κάνουμε να είναι όλοι σίγουροι και απόλυτα πεπισμένοι. Αυτό που έχει ακουστεί με τις αποσταλίες, υπάρχει κάτι νέο? Δυστυχώς η πολιτεία έδειξε μεγάλη καθυστέρηση όλα αυτά τα χρόνια, αδικαιολόγητη θα έλεγα καθυστέρηση, προκειμένου να διαλευκάνει και να διευκρινίσει όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, και σαφέστατα έχει, το ξαναλέω και πάλι, τεράστια ευθύνη σε αυτή την καθυστέρηση. Ευελπιστούμε ότι κάποτε θα μπορέσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία θέλει και περιμένει και απαιτεί ο κόσμος να ακούσει. Ελπίζουμε αυτό να συμβεί. Το θέλουμε, γιατί το ξαναλέω και πάλι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την τεράστια προσφορά του, υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι αφιέρωσαν όχι μόνο τις περιουσίες τους αλλά και τη ζωή τους στο εθελοντικό αυτό έργο, το οποίο, το ξαναλέω, όσο ποτέ άλλοτε σήμερα έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Μετά από πολλά χρόνια, το κατεστραμμένο Ανοιχτό Θέατρο των Εξαμιλίων κατόπιν ενεργειών Δήμου και Περιφέρειας θα ξαναβρει την πρώτερη μορφή του. Στα 90 γενέθλιά του, Μίκη Θοδωράκη, το συνώνυμο θέατρο ξαναβρίσκει το δρόμο του. Δηλώσεις κάνει ο θεατράνθρωπος Παύλος Καραγιώργας. Μαζί με τον Δήμαρχο στις 18 του Φλεβάρι, ήταν η μέρα Τετάρτη και πρωί με πάρα πολύ κρύο, πήγαμε πάνω στα Εξαμίλια, οι δυο μας. Και εκεί μιλήσαμε τι θα γίνει με τον χώρο αυτόν. Είναι κρανίου τόπος αυτή την ώρα, δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει κάποιο θέατρο. Και μετά από ανταλλαγή έτσι απόψεων, ο Δήμαρχος κατέληξε και έδωσε αμέσως εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες για να γίνουν τα σχέδια και να γίνει μελέτη για ένα θέατρο 2.000 θέσεων, πέτρινο όλο. Σημαντική είδηση. Για να αποφύγουμε
όλα όσα αυτά τα χρόνια ταλαιπώρησαν, ας πούμε, το θεατρόφιλο κοινό. Έτσι, με 2.000 άτομα θα καλύπτονται οι ανάγκες όχι μόνο του φεστιβάλ, αλλά και άλλων σημαντικότερων εκδηλώσεων που γίνονται. Πίσω από τις κερκίδες, κάτω από τις κερκίδες, θα υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για καμαρίνια ή για χώρους όπου θα είναι εξασφαλισμένος ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του θεάτρου. Αυτό βέβαια και με τον περιβάλλοντα χώρο, μάντρες, είσοδος και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει όαση χαράς μέσα σε αυτό το καταπράσινο, το όμορφο τοπίο. Ελληνικές εταιρείες επίπλων χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές μας είναι τελικές. Σαλόνι από 590 ευρώ. Σύνθετο από 290. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 590 ευρώ. Μεταφορά, τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία για το σήμερα. Έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Ηλιούπολη, Χαλάνδη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μια ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές σε καταιγίδες κατά περιόδους στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πιθανόν ισχυρούς ανέμους.
Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 16 έως 27 βαθμούς, στα δυτικά από 19 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 17 έως 31 και στα νησιά από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε άστατος καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή και πιθανόν τοπικά πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.